πάνω κάτω φέρνει στο Σανέλ αλλά και στο πολιτικό σκηνικό της χώρας το ξεκάθαρο μήνυμα του Πάνου Καμένου ότι όποιος ψηφίσει την ονομασία Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας πάει σπίτι του. Για το θέμα τοποθετήθηκε και η πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Νεύρου, Αναστασία Παχίδου, λέγοντας πως σε περίπτωση πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης, οι ΑΝΕΛ θα τη στηρίξουν. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες από την αρχή το είχαμε δηλώσει ότι είμαστε κατά της ονομασίας, οποιασδήποτε ονομασίας μακεδονικό για τα Σκόπια. Είτε είναι σύνθετη, είτε είναι απλή, είτε είναι οτιδήποτε. Είτε είναι στα σλάβικα, είτε είναι στα ελληνικά. Αυτή ήταν η θέση μας και αυτή παραμένει. Αυτό δήλωσε και χτες ο πρόεδρός μας, ο Πάνος Καμένος. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες δηλώνουμε ότι δεν θα ψηφίσουμε, δεν είμαστε υπέρ του ονόματος. Το θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα έχει 145 βουλευτές και εμείς έχουμε 9. Δεν περνάει πάλι το μακεδονικό με αυτούς εδώ τους ψήφους. Δηλαδή και θετικοί να ήμασταν. Το πρόβλημα είναι για να φτάσουν στους 180, ποια κόμματα θα ψηφίσουν τελικά υπέρ στο ναι, στο μακεδονικό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι. Η ΑΝΕΛ ήταν ξεκάθαρη από την αρχή. Ας την κάνει την πρόταση μορφής, αυτή η δήλωση που έκανε σήμερα το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης, ας κάνει πρόταση μορφής για την κυβέρνηση και εμείς θα τη στηρίξουμε. Αναφορικά τώρα με το μακεδονικό, δήλωσε πως δεν πρόκειται οι ανεξάρτητοι Έλληνες να ψηφίσουν την ονομασία Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και επεσήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής δεν έχουν τοποθετηθεί με σαφήνεια στο θέμα, εν αντιθέση με άλλα κόμματα όπως η Χρυσή Αυγή, την Ένωση Κεντρών και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα. Εμείς κάναμε μία συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ για τα μνημόνια και για τα σκάνδαλα που. Τουλάχιστον μέχρι σήμερα, σε αυτό πάμε καλά. Περιμένουμε τον Αύγουστο του 2018 να βγούμε από τα μνημόνια. Από εκεί και πέρα το μακεδονικό που έσκασε μέσα στην συγκυβέρνησή μας, εμείς πάντα είχαμε κόκκινη, πάντα ήμασταν αρνητικοί, πάντα δεν τη θέλαμε την ονομασία. Το θέμα είναι ότι και με εμάς μαζί θέλουμε 180 βουλευτές για να περάσει αυτή η ονομασία. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι από την αρχή, δεν το ψηφίζουμε. Νομίζω ότι πρέπει να σταθούν κάποια μεγάλα κόμματα και να πούνε ότι και εμείς ναι, πηγαίνουμε σύσσωμοι στο όχι, δεν ψηφίζουμε. Κανένα δεν βγαίνουν να πούνε κάτι. Εκτός πέρα από τη Χρυσή Αυγή, το ΚΚΕ και η Ένωση Κεντρών, κανένας άλλος δεν βγαίνει να πει ότι εμείς όχι, δεν πρόκειται να ψηφίσουμε τον όρο, ονομασία Μακεδονία. Στιγμή από την πόλη της Καβάλας, ο πρώτος γραμματέας του κινήματος αλλαγής Μανώλης Χριστοδουλάκης κάνει γνωστή τη θέση του κινήματος στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καταρχάς, από την πρώτη στιγμή το κίνημα αλλαγής έχει δηλώσει ότι είμαστε υπέρ της λύσης, αλλά όχι οποιασδήποτε λύσης. Αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται, υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ των πρωθυπουργών των δύο χωρών, αλλά όχι συγκεκριμένη λύση. Το ζητούμενο είναι το να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε συγκεκριμένα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και χθες, με επίσημη ανακοίνωση στο κίνημα αλλαγής μετά από απόφαση του Πολιτικού μας Συμβουλίου, ζητήσαμε να μπορούμε να έχουμε το πλήρες κείμενο της συμφωνίας. Ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι τοποθετηθήκαμε επί της αρχής για το ζήτημα, με βάση συγκεκριμένες θέσεις. Εστιάζουμε σε δύο σημεία. Πρώτον, την εξάλληψη όλων των αντιτρατικών στοιχείων των Σκοπίων σε βάρος της χώρας μας. Είτε αυτό αφορά συνταγματικές αλλαγές που είναι αναγκαίες να γίνουν και με ένα σαφές χρονοδιάγραμμα και όχι απλά να αφαιθούν στην τύχη τους, είτε αυτό αφορά οποιασδήποτε άλλες αλλαγές αφορούν θέματα εθνικότητας, θέματα γλώσσας, θέματα σχολικών βιβλίων ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, όπως για παράδειγμα τα γάλματα και όλη αυτή η ιστορία που στείλεται από τα Σκόπια. Επιγραμματικά, εάν θα ήθελε να απαριθμίσει κανείς το αποτέλεσμα της συμφωνίας για τις δύο χώρες, αυτά αποκρισταλώνονται ως εξής. Η Ελλάδα δέχεται το όνομα της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας αμετάφραστο στη σλαβική γλώσσα. Αποδέχεται τη μακεδονική εθνικότητα, συμφωνεί με την ύπαρξη της μακεδονικής γλώσσας ως νότιος σλαβικής γλώσσας όπως αναφέρεται και στα σχετικά κείμενα του ΟΗΕ, ανάβει το πράσινο φως για την ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ,
ενώ από πλευράς τους τα Σκόπια δέχονται τον όρο Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας ως ονομασία για όλες τις χρήσεις, συνενούν με την αλλαγή του συντάγματος και ειδικότερα με την απαλυφή όλων των αλυτρωτικών αναφορών που υπάρχουν σε αυτό, απεμπολούν οτιδήποτε έχει να κάνει με τον αρχαίο πολιτισμό της Μακεδονίας και προσδιορίζονται ως νοτιοσλαβικό έθνος.